Η υπογραφή της σημερινής σύμβασης, της προγραμματικής σύμβασης, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες της Καρδίτσας, αλλά και για το καινούριο τμήμα, το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο εδρεύει στην πόλη της Καρδίτσας. Μεταφέρω με τη σειρά μου και την ευχαρίστηση και την, τη διάθεση και των υπολείπων συναδέλφων μου, διότι έτσι υλοποιείται και ένας από τους προγραμματισμούς μας, δηλαδή η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και τις υγειονομικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε στο πλευρό του Δήμου και στο πλευρό των πολιτών της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής του νομού μας, προσφέροντας τις γνώσεις μας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά όπως θα αντιληφθείτε, καθώς θα προχωράει αυτή η δράση, ωφελημένοι είναι οι πολίτες μέσα στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας και φροντίδας υγείας, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες. Καρδίτσας, όπως αρμόζει σε αυτές τις δύσκολες εποχές τις οποίες διάγουμε, προσπαθεί να έχει ένα πλούσιο κοινωνικό έργο και μάλιστα εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Αντιδήμαρχο των Κοινωνικών Υπηρεσιών αλλά και τους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματικά επιτελούν ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο. Μία από τις δράσεις λοιπόν τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή και θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ΜΚΟ Αποστολή, με την οποία θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε κοινωνικές υπηρεσίες σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με αυτούς που πάσχουν από Αλσχάιμερ και θα γίνουν διάφορες δράσεις οι οποίες πραγματικά θα δώσουν, θα έλεγα, και το μήνυμα ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε έργο σε ανθρώπους που μας έχουν πραγματικά ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Αγωγής Υγείας, την Ιερά Αποστολή, αλλά και τις υπηρεσίες που πραγματικά είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας.